για όλα τα άσχημα που μας είπες. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Κωνσταντίνος Δαβλός τώρα να μας πει τι γίνεται με τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος χθες έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου και ουσιαστικά ήρθε σε αντίθετη άποψη, προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους σε σχέση με όσα είχε υποστηρίξει η κυβέρνηση και ο κύριος Τσακαλώτος. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Στην ουσία ο κύριος Στουρνάρας ζητάει τρία πράγματα. Τρία είναι τα βασικά. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να προσηλωθούμε στους στόχους του προγράμματος. Εννοείται ότι πρέπει να κλείσει το ταχύτερο η τρίτη αξιολόγηση. Άρα είναι το πρώτο, αφορά το τώρα, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο είναι να υπάρξει εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Είναι το νούμερο 2. Σε αυτό είχαμε βεβαίως και έχουμε πάντα τη γνωστή σύγκρουση ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρώπη πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Άρα ζητάει ο κύριος Στουρνάρας να δούμε τι πρόκειται να γίνει και να είναι πιο συγκεκριμένο το θέμα του χρέους. Και το τρίτο είναι να υπάρξει μια επικοδομητική συνεργασία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών για το τι θα γίνει μετά το τέλος του προγράμματος, μετά τον Αύγουστο του 2018. Ποιες θα είναι δηλαδή οι προϋποθέσεις και ποια θα είναι η μορφή στήριξης που θα πάρει η ελληνική οικονομία προκειμένου να βγει από αυτή την επτάετη κρίση, η οποία προφανώς και έχει πλήξει την οικονομία σε πάρα πολλά σημεία. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Η διαφοροποίηση του κυρίου Στουρνάρα ήταν και αναμενόμενη. Είχε δώσει πολλές προειδοποιητικές από το καλοκαίρι ο κεντρικός. Μάλιστα. Σύνδεση τώρα με την Βόνη, για την Deutsche Welle. Θα συναντήσουμε τη συνάδελφα.